Τρέχω για σένα. Τρέξε για μένα. Τρέξτε μαζί μας. Τρέχουμε όλοι για όλους. Τρέχουμε για ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες. Τρέχουμε για την αναπηρία. Τρέχουμε κατά του ρατσισμού και της διαφορετικότητας. Τρέχουμε για όλα τα παιδιά του κόσμου. Τρέχουμε για την ελπίδα. Τρέχουμε για την αγάπη και την αλληλεγγύη. Τρέχουμε για ένα καλύτερο κόσμο. Τρέχουμε όλοι για όλους για την ενίσχυση του Ιδρύματος Αγία Μαρίνα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο Καβάλα Street Relays από εδώ, από την πανέμορφη πόλη μας. Τα Street Relays GR είναι μια νέα πρωτοποριακή σειρά αγώνων σκυταλοδρομιών δρόμου που απευθύνονται σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτου φυσικής κατάστασης και για πρώτη φορά ταυτίζονται και συνυπάρχουν αρμονικά ο αγωνιστικός και ο μαζικός αθλητισμός. Ξεχωρίζουν από όλους τους άλλους αγώνες ως ο μοναδικός που τα έσοδά του από τις εγγραφές συμμετοχών του διατίθενται για την ενίσχυση κεφαλών ιδρυμάτων, ενώ η φιλοσοφία να διεξάγονται σε κεντρικά σημεία και σε κυκλικές διαδρομές δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία εορταστικής ψυχαγωγικής ατμόσφαιρας υπό τη συνοδεία της μουσικής. Η σκυτάλη είναι η ιδέα, ότι χρειάζεται ο ένας τον άλλον για να γίνει κάτι καλό. Η συνεργασία είναι το σύνθημα και η σύνδεση της δυναμικής περισσότερων για το κοινό καλό. Με τεράστιο συμβολισμό η σκυτάλη τρέχει από πόλη σε πόλη και μεταφέρει το μήνυμα του αθλητισμού, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και της ομαδικής συνεργασίας. Με τις ανάγκες για ανάδειξη αρχών και αξιών που έχουν χαθεί στη διαδρομή, οι σκυταλοδρομίες είναι πολλά περισσότερα από ένας αγώνας τρεξίματος. Παραδίδουμε τη σκυτάλη σήμερα για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Πείτε μας λίγο για αυτό. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σήμερα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί κατέβηκαν τόσοι πολλοί συμπολίτες μας να τρέξουμε για την ενίσχυση του Ιδρύματος Αγία Μαρίνα. Να τρέξουμε για τα μηνύματα ότι η αναπηρία είναι μέσα στη ζωή μας, μηνύματα κατά του ρατσισμού, της διαφορετικότητας, για την αγάπη, για την αλληλεγγύη. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει, μικρή, μεγάλη. Είναι πάρα πολύ σήμερα, ακόμα δεν ξέρω τον αριθμό. Εγώ θα τρέξω και εύχομαι να γίνει αυτός ο αγώνας θεσμός. Κάθε χρόνο να τρέχει η πόλη για ένα σκοπό. Είναι πολύ σημαντικό και για την άθληση, αλλά και για την ενίσχυση και τη διάδοση μηνυμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και βοηθήσατε και σαν χορηγός, αλλά και διαδώσατε αυτή τον αγώνα. Τρέχουν οι καβαλιώτες. Τρέχουμε όλοι για καλό σκοπό. Ναι. Τρέχουμε λοιπόν για τον αγώνα της Μαρίνας της Φιλιππίδου, για αυτό που πρέπει να κάνει για τα παιδιά αυτά, για αυτό που πρέπει να κάνει, για αυτό το κτίριο για να το σώσει και για να μπορέσει αυτά τα παιδιά να έχουν ένα καταφύγιο, ένα σπίτι, δασκάλους για να μπορέσουν να βοηθηθούν. Γεια σου Μαρίνα, μπράβο. Ευχαριστώ και όλους σας. Να είστε καλά. Είμαι χαρούμενη γιατί σήμερα έχουμε μια γιορτή. Βλέπω κόσμο πολύ, βλέπω ανθρώπους που δεν έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε να τρέχουν, βλέπουμε τους αγαπημένους μας δρομείς που ήρθαν να μας τιμήσουν, βλέπουμε εθελοντές που ήρθαν να βοηθήσουν και συνεχίζουν να έρχονται. Ο καιρός μας βοήθησε, η καβάλα είναι πολύ όμορφη σήμερα και εμείς τρέχοντας θα την κάνουμε ακόμη ομορφότερη. Και βεβαίως ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε το Ίδρυμα για το Ειδικό Παιδί Αγία Μαρίνα και πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει. Ευχαριστώ. Για τον Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Καβάλας, είχατε και αγώνες, γενικά είναι ξεκινήσει η περίοδος. Πόσο ευχαριστημένη και χαρούμενη είσαι από την κινητικότητα που υπάρχει για τα παιδιά που έρχονται και κάνουν κλασικό αθλητισμό? Ο ΚΑΚ φέτος κλείνει τα 60 του χρόνια και αυτή η γιορτή είναι ένα μέρος του εορτασμού μας. Η χρονιά μας έχει ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ήδη οι αθλητές μας έχουν ξεκινήσει με ατομικά ρεκόρ, έχουν πιάσει όρια για τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι μια πετυχημένη χρονιά, πιο πετυχημένη από την προηγούμενη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κλασικός αθλητισμός, που είναι κοιτίδα πολιτισμού, που είναι αυτό που μας ενώνει με την αρχαία Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπάρχει και θα αναπτύσσεται όσο περισσότερο γίνεται από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε την Κατερίνα Δράκου, την γυναίκα που είναι και πρόεδρος φυσικά στον ΟΚΑΚ, αλλά και η ψυχή μαζί με την Ανθή Καραγιάννη αυτής της διοργάνωσης Street Relay στην Καβάλα.
Να θυμίσουμε ότι έχει έρθει και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μαρκόπουλος. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, ήρθατε για την διοργάνωση Street Relays, τρέχουμε για την Αγία Μαρίνα, μια ωραία μέρα σήμερα για την υπέροχη Καβάλα. Χρόνια πολλά σήμερα σε όλους τους καθηγητές, σε όλους τους που μας παρακολουθούν. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας πριν από το Πάσχα και να σας πω ότι όντως γύρισα γι' αυτό από την Αθήνα και έφυγα την τελευταία μέρα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που παρακολουθούσα, γιατί πιστεύω ότι είναι πιο σημαντική η παρουσία μου εδώ. Πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να δώσουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει να ασχοληθούμε, να βοηθήσουμε ένα ίδρυμα το οποίο βοηθάει ανθρώπους μας, συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες. Και τώρα τέτοιες μέρες που είναι, νομίζω ότι είναι και μέσα στο νόημα των ημερών του Πάσχα και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε με έμφαση και γι' αυτό συμμετέχουμε και σαν περιφέρεια. 3, 2, 1, πάμε! Ωραία. Ατομικό δεκάρι. Να έρθουνε το για το δεκάρι δρομής. Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει λίγο να ανοίξουμε εδώ το σημείο. Ωραία. Λοιπόν, η Δήμαρχος κυρία Τσανάκα, Δήμαρχος Καβάλας, θα δώσει την εκκίνηση για τα 10 χιλιόμετρα με την αντίστροφη μέτρηση 3, 2, 1, πάμε. Θα δώσει την πιστολιά για την εκκίνηση. 3, 2, 1, πάμε. Λίγο να ανοίξουμε εδώ λίγο την περιοχή, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δρομής να μπουν στα σημεία που πρέπει. Δύο επί πέντε είναι εδώ. Λοιπόν, τα μπλε μπαλόνια είναι η τέταρτη, στα κίτρινα μπαλόνια είναι η τρίτη και στα πράσινα μπαλόνια είναι η δεύτερη. Από εκεί θα φύγετε. Λοιπόν, θα μπείτε μέσα όμως. Ναι, στο 3 είναι λίγο παρακάτω. Μπείτε λίγο μέσα. Βοηθήστε τους εθελοντές. Μπείτε μέσα στο σημείο. Θα έρχονται οι δρομείς, δεν είναι. Θα μπορείτε να τους βλέπετε, μην ανησυχείτε. Μπείτε μέσα, θα είστε. Βοηθήστε τα παιδιά, τι κάνουν εδώ πια.
πολύ όλους τους εθελοντές, τη διασωστική ομάδα Καβάλας για την παρουσία τους εδώ και την υποστήριξη. Έχουμε δρομείς που τρέχουν σε πολύ καλό ρυθμό, μπράβο. Έχει έρθει και μεγάλη ομάδα και από τους Ξάνθη Runners και από Δράμα και από Σέρες και από Αλεξανδρούπολη. Μεγάλη ομάδα έχει φέρει και ο Σύλλογος Ελλήνων εξαιρετικά διακριτέων αθλητών. Ο Σεδά. Φοράμε τη σκυτάλη κορδέλα γιατί δεν θα γίνει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Κάποιων δρομέων όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, πολύ δυνατή
κούρσα σε όλα και στο 4x2 και στο 5 και στο δεκάρι. Είναι και εξαιρετική διαδρομή, είναι ευθεία, είναι εύκολη διαδρομή για όποιον θέλει να κάνει και ατομικό ρεκόρ. Σωστές οι αλλαγές, αφορά με τη σκητάλη κορδέλα που έχει το τσιπάκι για την ηλεκτρονική κορδομέτρηση, είναι πολύ σημαντικό. Είναι εξαιρετική η εικόνα να τρέχεις και να βλέπεις απέναντι το κάστρο της Καβάλας, παραλιακά, δίπλα στη θάλασσα, με την πολύ ωραία ανάπτυξη τώρα και με τις καινούργιες μαρίνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Καβάλα θεωρείται μία από τις ομορφότερες πόλεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μπράβο και στους θεατές. Είναι σημαντικό να χειροκροτάμε όλες τις προσπάθειες. Μπράβο. Είναι σημαντικό να ενισχύουμε. Welcome from Canada, Scott. Scott is from Canada. He came in Kavala for a conference and he decided to run today with us. Thanks, Scott. Ο αθλητικός τουρισμός είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι έχουν έρθει σήμερα από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να συμμετέχουν, να τρέξουν, να ζήσουν αυτή την εμπειρία και φυσικά να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο στην όμορφη Καβάλα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για όλους μας. Και όπως λέει και το σύνθημα των Relays, μόνος μπορεί να πας πιο γρήγορα, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε πιο μακριά. Μπράβο, χειροκροτούμε όλους τους συμμετέχοντες. Τρέχουμε για την Αγία Μαρίνα. Έχουμε και τη Φιλιππία. Πώς είναι να τρέχεις, Φιλιππία μου? Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Εγώ έχει να τρέξει πάρα πολύ καιρό, αλλά σήμερα δείξαμε και την αγάπη μας και την αλληλεγγύη, γιατί η σκηταλοδρομία είναι ένα μοναδικό άθλημα, όπως είπατε και εσείς πριν. Και ο αθλητισμός είναι χαρά, είναι κίνηση, είναι διασκέδαση. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή πολλών πραγμάτων. Και ευχαριστούμε πολύ τους Καβαλιώτες που είναι σήμερα εδώ και εμείς τρέξαμε με τη σεαδάρα μας, την ομάδα, το Σύλλογο Βρεμιζέων των Αθλητών. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ την Φιλιππία. Γραφέα Ιατρίδου, Γενική Γραμματέας της ΕΔΑ, ετοιμάζεται για την αλλαγή. Μπράβο σε όλους τους διακριθέντες αθλητές και όχι μόνο. Είναι παράδειγμα για όλους. Ο αθλητισμός και οι αρχές και οι αξίες του μπορούν να περάσουν και στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό. Οι γονείς λοιπόν μπορούν να περνάνε από τη γραμματεία για να δίνουν στα παιδιά τους αριθμούς. Έχουν χρόνο βέβαια ακόμα, μέχρι το 10.30 μία παρά που θα ξεκινήσουν. Αλλά εφόσον βρίσκονται εδώ, να πάρουν τους αριθμούς, να τα βάλουν με τις παραμάνες, τις μπλούζες. Street Relays, ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με μία σκητάλη. Τρέχουμε για το Ίδρυμα Αγία Μαρίνα σήμερα εδώ στην Καβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες αλλά και όλο τον κόσμο που βοήθησε για την υλοποίηση αυτής της διοργάνωσης. Τον ΟΚΑΚ, που κλείνει φέτος τα 60 του χρόνια. Μπράβο στην Κατερίνα Τιδράκου για όλη αυτή την προσπάθεια. Την Αντιπεριφέρεια Καβάλας, τον Δήμο Καβάλας, όλους τους συλλόγους, φυλές κηποτίων Καβάλας με την πολυπληθή ομάδα.
Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς, τον ονομαστικό χορηγό Vico, το στοίχημα.gr, τη Renault, την Puma, τα κανάλια Nova Sports, τη Defel Expo, για την υλοποίηση αυτής της διοργάνωσης. Φοράμε τη σκυτάλη κορδέλα, μπράβο. Έχει το τσιπάκι της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης. Sitting on my lap. Oh.
plus you. You ain't nothing but a flirt. The way you bust it in that shirt. It's amazing how you drop it, how you pick it up and still make it work. Oh. Your body lethal. My LA freak you. Got dinner to be bested. On your back, on your back, they feed you. Make it clap. Nice on, make it clap. Yeah, make it clap. My name ain't Apple, but they call me the Mac. Oh. Show me what you got, girl. You can be my new thing. This is a moment, tonight is the night. We'll ride till it's over, so we put our hands up. We like to see the candle light.
όλοι όσοι τερματίζετε μπορείτε να παραλαμβάνετε τα μετάλλια σας από το χώρο που είναι τα κορίτσια δίπλα στο πάτρο. Εκεί θα παραλαμβάνετε τα μετάλλια σας όλοι όσοι έχουν τερματίσει από τις κιτάλες, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη ή η πρώτη από το 2x5, μπορείτε να πηγαίνετε δίπλα στο backdrop που είναι το αυτοκίνητο της Renault και να παραλαμβάνετε εκεί τα μετάλλια σας. Όλοι οι συμμετέχοντες που έχετε τερματίσει την κούρσα σας δίπλα στο αυτοκίνητο της Renault, το backdrop και τα 10, τελώς, τελείω σας. Όλοι όσοι τερματίζετε στις κιταλοδρομίες στο 4x2,5 και στο 2x5, ο πρώτη-δεύτερη δρομής, παραλαμβάνετε τα μετάλλια σας από κορίτσια που είναι δίπλα στο αυτοκίνητο της Renault και το Backdrop. Οι υπόλοιποι συνεχίζετε. Μπράβο, χειροκροτούμε όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους. Με ιδανικές συνθήκες σήμερα εδώ στην καβάλα, πανέμορφη καβάλα. Μπράβο, τρέχουμε για την Αγία Μαρίνα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Τσιμφίδη, τον μηχανουργείο και το μηχανουργείο του. Είναι ένας από τους χορηγούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ξενοδοχείο Galaxy. Επίσης πολύ σημαντική η βοήθειά του, την υποστήριξη, ήταν το στρατηγείο των Street Relay στην Καβάλα. Εκεί έγινε και ο χώρος εγγραφών και η παραλαβή. Θυμίζουμε ότι για τα παιδιά, οι γονείς που έχουν φέρει παιδιά σιγά σιγά μπορούν να τα φέρουν στη γραμματεία να παραλαμβάνουν τους αριθμούς. Όλοι οι τερματίσαντες, πρέπει να τερματίσετε, να περάσετε την βλεαψίδα για να γίνει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Και αφού περάσετε, στο χώρο που είναι τα πράσινα μπαλόνια θα ξαναμπείτε μέσα, θα βγείτε εκτός διαδρομής. Από εκεί που είναι τα μπλε μπαλόνια και δίνει νερά βήκος η κοπέλα στους δρομείς, από εκεί θα μπείτε μέσα για να παραλάβετε μετά δίπλα στο αυτοκίνητο της Renault και το backdrop τα μετάλλια σας. Για να γίνει η ηλεκτρονική χρονομέτρηση πρέπει να περάσετε από την πλέα ψήτα. Μπράβο. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές και όλους τους ανθρώπους και του Δήμου Καβάλας και της Αντιπεριφέρειας Καβάλας αλλά και του ΟΚΑΚ, του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Καβάλας που φέτος κλείνει τα 60 του χρόνια. Μεγάλη και σπουδαία η δουλειά που γίνεται από την Κατερίνα Δράκου και τους συνεργάτες της. Οι τερματίσαντες αφήνουν τις κιτάλες κορδέλες όσοι ολοκληρώνουν τον αγώνα. Μπορούν να αφήνουν τις κιτάλες κορδέλες στον χώρο της γραμματείας. Τις κιτάλες κορδέλες με την ηλεκτρονική χρονομέτρηση μην τις κρατάτε γιατί δεν θα μπορεί να γίνει σωστά η χρονομέτρηση. Γιατί ξαναπερνάτε το σημείο και μπερδεύει την χρονομέτρηση. Όσοι τερματίζουν μπαίνουν στο χώρο που είναι το backdrop για να παραλάβουν τα μετάλλια τους δίπλα στο αυτοκίνητο της Renault. Και οι γονείς που έχουν παιδιά σιγά σιγά να τα παίρνουν για να παίρνουν νούμερα από την γραμματεία. Όσοι οι σκυτάλες κορδέλες θα τις επιστρέψετε στην γραμματεία που έχουν το τσιμπάκι ηλεκτρονικής χρονομέτρησης.
Δημήτρη Τσεφαλή από Δράμα είναι εδώ μαζί μας και Δραμινή και Ξανθιώτες. Ο Θάσο. Τα μετάλλια εκεί απέναντι. Εκεί είναι το backdrop και το παιδί του τρενό. Γεια σου παιδί! Όλοι όσοι τερματίζετε στα 4x2,5 και 2x5 αφήνετε τις σκυτάλες κορδέλες στο χώρο της γραμματείας. Η ομάδα το 3153 να έρθει στο χώρο της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης εκεί που είναι η αψίδα. Το 3153. Με τον αριθμό 3153 είναι ο αθλητής στο δεκάρι να έρθει λίγο στο χώρο της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης. Δίπλα στην νέα ψίδα είναι. Αμετάλλια σας τα παραλαμβάνετε όλοι όσοι τερματίζετε από το χώρο που είναι δίπλα στο αυτοκίνητο της Ρενό, το πλοίο, το κόκκινο και το backdrop. Είναι οι κοπέλες εκεί, τα παραλαμβάνετε από εκεί. Μπράβο σε όλους τους συμμετέχοντες. Είναι μεγάλη υπόθεση που έρχονται κόσμος και τρέχει. Μπράβο στους γονείς που φέρνουν τα παιδιά. Δεν είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά θα έρθουν, δεν θα έρθουν μόνα τους. Κάποιοι γονείς αποφασίζουν να αφιερώσουν χρόνο, να τα φέρουν, να συμμετέχουν, να τρέξουν. Κάποια παιδιά σήμερα θα κερδίσουν το πρώτο τους μετάλλιο. Θα μπουν σε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού. Θα συνεχίσουν. Κάποιοι θα φτάσουν σε διακρίσεις, όπως η Αυγή Καραγιάννη, όπως τα παιδιά από το ΣΕΔΑ, το Σύλλογο Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριτέρων Αθλητών, αλλά και μόνο να κάνεις αθλητισμό, αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ και την Αλεξάνδρα Δημόπουλου που έτρεξε σήμερα, παραλυμπιονίκης, μεγάλο όνομα του παραλυμπιακού κινήματος, την Αλεξάνδρα Δημόπουλου, με διακρίσεις και μετάλλια το 2008, το Πεκίνο και το 2012 στο Λονδίνο. Θα έχουμε σήμερα, θα δούμε και τα παιδιά από το Ίδρυμα Αγία Μαρίνα που θα συμμετέχουν και αυτά στο τρέξιμο. Η Αλεξάνδρα Δημόγλου, η Ανδρή Καραγιάννη, καβαλιώτισες παραλυμπιονίκες και οι δύο. Μπάμπης Παναγιωτίδης, εκπρόσωπος από την Λέσκη Ποντίων, πολιτιστής η ομάδα των Ποντίων. Έτρεξε κιόλας ο Μπάμπης. Μπράβο. Μπορείτε να παίρνετε και νερά όσοι τρέχετε στο δεκάρι. Θα σας χρειαστεί σήμερα, μπορεί να μην δεν έχει πολύ ζέστη, αλλά χρειάζεται να υδροδοσία. Ο ονομαστικός χορηγός Βίκος είναι εδώ για να προσφέρει δροσερό νερό. Μουσική.
infinity. You know the roof on fire. Παύλα 1.
να έρθει για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη τετράδα. Οι γονείς που έχουν φέρει τα παιδιά να τα περάσουν από τη γραμματεία για να πάρουν τα νούμερα στα παιδιά. Λέω. Όσοι ολοκληρώνετε τον αγώνα, θα αφήνετε τα σκυτάλες, κορδέλες και τα τσιπάκια ηλεκτρονικής χρονομέτρησης στη γραμματεία ή στον χώρο της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης και θα παραλαμβάνετε από το χώρο που είναι το backdrop του αυτοκίνητου της Ρενό τα μετάλλια σας. Δίκος 3 Relay στην Καβάλα. Η σειρά Δίκος 3 Relay ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος θεσμός τρεξίματος στην Ελλάδα. Από την Γλυφάδα, συγγνώμη, από την Καλαμάτα στην Γλυφάδα, τώρα σήμερα στην πανέμορφη Καβάλα, μετά στην Κοζάνη, στα Ιωάννινα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στο Πειραιά. Σκυτάλης όλη την Ελλάδα. Και όπως λέει το σύνθημα των Relays, μόνος που μπορεί να πηγαίνεις πιο γρήγορα, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε πιο μακριά.
Παραμένουμε στην παραλιακή ζώνη, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι αγώνες 4x2,5 και 2x5. Συγχωρέστε με για τις σημειώσεις μου. Ενώ αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται και ο ατομικός αγώνας τρεξίματος των 10 χιλιομέτρων. Ακολουθούν απονομές και μετά θα πάρουν μέρος και τα παιδάκια. Κυρία Μπράσα, μόλις ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο πρώτος γύρος του Street Relay. Συνεχίζουμε τώρα με τα παιδάκια. Πείτε μας κάτι για τη σημερινή ημέρα. Συνεχίζουμε μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ακμεότατη. Ο καιρός θεωρώ ότι είναι υπέροχος, γιατί δεν έχει πάρα πολύ ήλιο. Δεν ίδρωσε κανείς ακόμη. Όλοι έχουν πάρει όμως τις σκυτάλη στα χέρια τους. Ο Δήμος Καβάλας χαιρετίζει τέτοιες προσπάθειες. Τρέχουν όλοι πραγματικά, όλοι μαζί σήμερα για την ενίσχυση αυτού του ιδρύματος, το οποίο πρέπει να επιβιώσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω πολύ κόσμο. Θα χαρώ ιδιαίτερα αν δω το αποτέλεσμα να είναι θετικό και να επιβιώσει το ίδρυμα. Εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους. Και του χρόνου, κάτι ανάλογο. Να είμαστε καλά και του χρόνου να έχει τελειώσει όμως το θέμα της Αγίας Μαρίνας. Να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Κοντά μας έχουμε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Αναστάσιο Μαρκουλίδη. Τάσο, πες μας για την εμπειρία σου. Η running team... Εντάξει, και άλλες φορές έχουμε πάρει μέρος σε αγώνες δρόμου, είτε σε επίπεδο, είτε σε πιο ανώμαλο δρόμο, οπότε... Εντάξει, ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν για τους που ξέρουν που θέλουν να τρέξουν, απλό ξεμούδιασμα. Σας βοήθησε πολύ ο καιρός σήμερα, έτσι. Δόξα τω Θεώ, δεν είχε πολύ ζέστη, ήταν καλές συνθήκες, δρόσησε και λίγο, ειδικά στο δεύτερο μισό διαδρομής, που άρχισε να ψυχαλίζει κιόλας, οπότε ήταν καλά, ήταν βολικό και για ανθρώπους κάθε ηλικίας. Ποια θέση πήρες εσύ, Τάσο? Δεν άκουσα. Ποια θέση πήρες εσύ? Δεν με ένιωξε η θέση, δεν με ένιωξε καθόλου. Ποτέ δεν με έχει νιάξει η θέση. Πάρω δεν τρέχω για τον εαυτό μου, αλλά για τον χρόνο μου, για την γυμναστική μου. Αυτό δεν τρέχω για την θέση, δεν έχω λόγο να το κάνω. Ένας αγώνας δρόμου σήμερα με για φιλανθρωπικούς σκοπούς, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Και όχι μόνο θα έλεγα, βέβαια το πρώτο έχει επιτευχθεί, συμμετέχει αρκετός κόσμος, αλλά βλέπουμε ότι με αυτούς τους αγώνες παίρνει η ζωή η πόλη μας, δουλεύουν τα μαγαζιά, οπότε ο σκοπός είναι διπλός, τριπλός θα έλεγα. Επιτυχία του αγώνα, συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια σε αυτούς οι οποίοι συμμετέχαν στους αθλητές και βέβαια συγχαρητήρια στην πόλη που διοργανώνει αυτές τις εκδηλώνεις που δίνουν ζωή. Πιστεύουμε ότι μέσα αυτή την περίοδο που έχουν γίνει αρκετές αγώνες, όπως έχουν γίνει και στο Ζυγός, να μεταφέρονται αυτοί οι αγώνες και σε άλλα μέρη της πόλης, ώστε να ζωντανεύουν και να δίνουμε ζωή σε πολλά σημεία της πόλης.
Η Αγία Μαρίνα φιλοξενεί παιδιά με αναπηρία, παιδιά και ενήλικες. Περνούν όλη την ημέρα τους, είναι ένα σχολείο, έχει ιδρυθεί από το 1975 και πρέπει όλοι εμείς να το κρατήσουμε σε λειτουργία. Έχουμε προβλήματα, προσπαθούμε να μας βοηθήσει το κράτος, αλλά χωρίς τους εθελοντές και τους συμπολίτες μας δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Μέχρι στιγμής λειτουργούμε βάσει των δωρεών. Ευχαριστώ όλο από τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ και εσάς που διοργανώνετε από τον αγώνα. Εύχομαι να πετύχουμε πολλά πράγματα και την ενότητα αλλά και την ενίσχυση του Ιδρύματος. Ακόμα και αυτό το ποσό που θα συγκεντρωθεί είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Όλες αυτές τις μέρες στην Καβάλα συζητιέται το γεγονός ότι γίνεται τα street release και τα αλλοδρομίες δρόμου για την ενίσχυση Αγίας Μαρίνας. Επίσης είναι σημαντικό ότι όλη η προσπάθεια που έχεις κάνει και εσύ προσωπικά Μαρίνα Φιλιππίδου για την επικοινωνία αυτής του έργου που γίνεται. Το πιο σημαντικό είναι η πιστοποίηση της κοινής γνώμης και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει. Και το κυριότερο όχι μόνο για το σχολείο αλλά και γενικότερα την αναπηρία. Η αναπηρία είναι στη ζωή μας, δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τα άτομα αυτά, πρέπει να έχουν τα ίδια και ίσα δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα τρέχουμε κάτω του ρατσισμού, κάτω της διαφορετικότητας, τρέχουμε για ένα καλύτερο κόσμο. Νομίζω ότι το έχουμε πετύχει. Και βέβαια πρέπει να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Εύχομαι ο αγώνας αυτός να γίνει θεσμός και να γίνεται κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρίνα Φιλιππίδου. Μπράβο. Τρέχω για σένα. Τρέξε για μένα. Τρέξτε μαζί μας. Τρέχουμε όλοι για όλους. Τρέχουμε για ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες. Τρέχουμε για την αναπηρία. Τρέχουμε κατά του ρατσισμού και της διαφορετικότητας. Τρέχουμε για όλα τα παιδιά του κόσμου. Τρέχουμε για την ελπίδα. Τρέχουμε για την αγάπη και την αλληλεγγύη. Τρέχουμε για ένα καλύτερο κόσμο. Τρέχουμε όλοι για όλους για την ενίσχυση του Ιδρύματος Αγία Μαρίνα.